Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Κύριε Υπουργέ, έχει 3-4 ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις. Ναι. Η κυρία που μίλησε για τους πολυτέκνους, για παράδειγμα. Για την κυρία αυτή θα το είπα, ήδη έδωσα συνεργάτη μου το μήνυμα να απαντήσουμε. Επομένως θα απαντήσουμε. Βεβαίως. Όχι, δεν θα κάνετε άλλο ερώτημα, παρακαλώ. Όμως έχω μαζέψει αρκετά ερωτήματα από την πλευρά αυτή. Ο κύριος Δρακάτος. Κύριε Δρακάτο, μετά από 12 χρόνια βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, διότι έχουμε κάνει εμείς λάθη. Δηλαδή, δεν συμπεριφερθήκαμε ως χώρα που σεβάστηκε τους κανόνες του κοινού νομίσματος. Ναι, αλλά δεν πλήρωσε κανείς στην Ελλάδα για τα λάθη αυτά. Δηλαδή, παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Όχι. Οι πολιτικοί κρίνονται από την ιστορία. Και οι πολιτικοί αυτοί, οι οποίοι μας φέρονται... Κύριε Υπουργέ, ο Αντώνης Σαμαράς προεκλογικά υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Δεν έγινε αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Θυσιάστηκε στην ανάγκη να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ για να κάνει κυβέρνηση. Οι πολιτικοί κρίνονται από το λαό, κατά την άποψή μου, και από την ιστορία. Αυτοί που μας φέρανε εδώ... Όχι, οι ποινικές ευθύνες δεν κρίνονται από το λαό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Σε άλλες χώρες καταλογίστηκαν. Εντάξει, πιθανόν. Νομίζω το ήθος το ελληνικό δεν επιτρέπει, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη. Πάντως, οι πολιτικοί που μας φέραν εδώ έχουν ονοματεπώνυμα, τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Πάντως, φτάσαμε εδώ, φτάσαμε από δικά μας λάθη. Από δικά μας λάθη. Όχι. Τον μικρομεσαίο δεν τον βάζουμε μέσα. Προσπαθούμε και τον βοηθούμε, ειδικά τον μικρομεσαίο, όσο μπορούμε. Τώρα, για το πετρέλαιο που είπατε. Δεν είμαι πολλά τόσο σίγουρος. Πολλά μηνύματα έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για το πετρέλαιο... Που ρωτούν γιατί δεν λέμε όχι στην Τρόικα επιτέλους σε αυτόν τον υψηλό φόρο. Όχι, δεν είναι θέμα Τρόικας. Α, είναι δικό σας, δική σας. 100% επιλογή. Δικό μας. Διότι υπήρχε... Γιατί επιμένετε διότι σε αυτό. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Όχι, κάνετε λάθος, θα σας πω. Παρακαλώ. Υπήρχε πολύ μεγάλο λαθρεμπόριο. Επειδή υπήρχε μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Τι κάναμε λοιπόν. Όχι, το λαθρεμπόριο, όπως ξέρεις, όταν υπάρχει ένα ίδιο αγαθό. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε, όταν υπάρχει ένα καθόλου, ίδιο αγαθό όμως. Με διαφορετικές τιμές, αυτό είναι πηγή λαθρεμπορίου. Διότι ο άλλος θα πάει να αγοράσει το φτηνό, έτσι, και θα το μεταβιβάσει στο ακριβό. Αυτό γινότανε και πατάχτηκε το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο στο πετρελαίο θέρμανσης και κίνησης δεν υπάρχει πια. Άρα λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι, όπως ξέρετε, πέρυσι, ενώ είχαμε προγραμματίσει να δώσουμε πάνω από 250 εκατομμύρια σε επίδομα θέρμανσης, ήρθε κόσμος και πήρε μόνο 80. Κακή πληροφόρηση. Τα κριτήρια ήταν αυστηρά. Αύριο έχω σύσκεψη, αν με αφήσεις να φύγω από εδώ, πρωί-πρωί, ακριβώς, για να δούμε πώς θα διευρύνουμε τα κριτήρια και πώς θα αυξήσουμε το επίδομα αυτό. Ούτως ώστε ο κόσμος να μπορέσει να πάρει. Πάντως, γύρω στα 200 εκατομμύρια φέτος. Που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Μπορεί στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου κάτι να απέδωσε. Σε εισπρακτικό επίπεδο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Μειώθηκε όμως, η ζήτηση δραματικά, δεν... επιβαρύνθηκε το περιβάλλον. Να σου εξηγήσω, Νίκο. Να σου εξηγήσω. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο αυξήθηκαν. Πέσανε πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ όμως δεν είναι επειδή έπεσε η ζήτηση λόγω της τιμής. Είχαμε καλό καιρό πέρυσι. Είχαμε υποκατάστατα που κακώς χρησιμοποιήθηκαν διότι μόλυναν το περιβάλλον. Είχαμε αποθεματοποίηση. Όχι, μα είχε 280 εκατομμύρια επιδόματος το οποίο δεν το πήρε. Προτίμησε να πάρει πέλετ χαμηλού. Προφανώς τα κριτήρια ήταν δύσκολα ή δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Ήταν 25.000 το εισόδημα. Αφήστε με να σας πω. Ήταν 25.000 τα οποία θα το αυξήσουμε αύριο. Ήταν 25.000. Ξέρετε ότι το 75% του ελληνικού λαού έχει δηλωμένο εισόδημα κάτω από 25.000 ευρώ. Θα με αφήσετε όμως να τελειώσω, γιατί δεν έχω απαντήσει ακόμα. Είμαι γι' αυτό ένα, για, τα ένα για, τα, για το κριτήριο που μόλις αναφέραμε. Ναι. Απλά θα αναφέρω, γιατί αναφερθήκαν και για τα αυτοκίνητα. Ξέρετε ότι ένας κάτοχος γιόταχη 2.000 κυβικών εξαιρείται από τον φόρο να πάρει επίδομα θέρμανση στη στιγμή που μπορεί να είναι ένας, λέω έτσι, ένα Σκόντα Οκτάβιο των 20.000 ευρώ. Και κυκλοφορεί Mercedes 1.800 κυβικά των 50.000 ευρώ και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάρει επίδομα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό αύριο που θα εξετάσουμε και το εισοδηματικό και του πλούτου και το αυτοκίνητο. Να το ξέρεις. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τα κριτήρια και να αυξήσουμε το επίδομα όσο γίνεται. Όσο έχει μας μείνει εκκρεμότητα σε ερώτημα ναι, που υπάρχουν ετέθη, πολλά ερωτήματα. Για το πετρέλαιο που είπατε θεωρητικά.
όντως υπάρχει μια θεωρία ότι το πετρέλαιο που υπάρχει στις περιοχές αυτές είναι σημαντικό, αλλά μέχρι να δούμε, ξέρεις, για να το αξιοποιήσεις, πρέπει να υπάρχουν πια απτά. Για να κάνεις τιτλοποίηση, η Κύπρος πρότεινε τιτλοποίηση στο Eurogroup, αλλά δεν έγινε δεκτό διότι ήταν αβέβαιο το απόθεμα. Άρα πρέπει να ταυτοποιήσουμε το απόθεμα με μεγάλη ακρίβεια για να μπορούμε να κάνουμε τιτλοποίηση. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά χρειάζεται όμως ταυτοποίηση κοιτάσματος. Τώρα, ο Άσμουσεν, κοιτάξτε να δείτε, πολλοί μιλούν για κούρεμα χρέους. Σας είπα πριν ότι πολλές χώρες δεν το θέλουν. Το ζητάει το IMF, γι' αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις όταν έρθει η ώρα. Και η εναλλακτική λύση είναι αυτό που είπα πριν, είτε πολλά ομόλογα πολύ μεγάλης διάρκειας, χαμηλού επιτοκίου, ούτως ώστε να πέσει η παρούσα αξία του χρέους. Τώρα υπάρχουν και άλλες σκέψεις για τα ακίνητα. Τα ακίνητα όμως, όπως Νίκο είχαμε πει, για να έχουν αξία πρέπει να τους δώσεις χρήσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πρέπει να τη δούμε, γιατί η Ελλάδα, το δημόσιο έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά για να την αξιοποιήσει πρέπει να τη δώσει τις κατάλληλες χρήσεις και να βγάλει τα βάρη που έχουν πάνω. Εκεί όμως ίσως να είναι και εκεί η λύση του χρέους. Εκεί υπάρχουν και πολλά ταμπού, που πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Θέλω όμως να έρθω στο θέμα της αμεργίας που είπε ο κύριος Κουμαρίνος. Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πρόβλημα της κρίσης. Όσα προγράμματα, έχουμε σημαντικά προγράμματα στον ΟΑΕΔ από κοινοτικά κονδύλια για τους νέους, όπως είπες. Έχουμε, για παραδείγματος χάρη, το επίδομα ανεργίας μπορεί να γίνει επίδομα απασχόλησης. Νέοι μπορούν να απασχοληθούν σήμερα με προγράμματα σε επιχειρήσεις. Αλλά η λύση όμως δεν είναι εκεί. Η λύση είναι στην ανάκαμψη, στην ανάπτυξη και στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, η λύση δεν έρχεται μόνο από τα. Από τα διάφορα προγράμματα, από ένα καινούριο. Κύριε Υπουργέ, για την ανεργία, τι θέλει να πει εδώ ο φίλος μας. Ναι. Είμαι 29 χρονών άνεργος. Ετοιμάζω βαλίτσες για το εξωτερικό, σύντομα ελπίζω. Ακούω διάφορα για την ανεργία, ότι θα έρθουν επενδυτές, ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας κτλ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή δεν είναι να βρω δουλειά, παρόλο που είμαι άνεργος. Το να βρω μια δουλειά, όπως είπε ο Νίκος, των 400 ευρώ, να την κάνω τι. Προσωπικά δηλαδή δεν μπορεί να μου προσφέρει μια δουλειά των 300 ευρώ τίποτα για τη ζωή μου. Προτιμώ να φύγω έξω, να ψάξω, μήπως βρω κάτι καλύτερο κτλ. Αναρωτιέμαι, επειδή μιλάμε για την ανεργία, έχει καταντήσει ένας λαός να είναι δουλοπρεπής, να παρακαλάει για 500 ευρώ δουλειά. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα εμένα με ενοχλεί να βλέπω, δηλαδή, την αδερφή μου, τον ξαδερφό μου, τους δικούς μου ανθρώπους να δουλεύουν για 500 ευρώ από το πρωί στο βράδυ και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Είπε κάποια στιγμή ο Νίκος ότι να ακουστεί και ένα όχι στην Τρόικα. Εγώ λέω όχι στη δουλοπρέπεια. Δεν θα πάω να δουλέψω για 500 ευρώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω μια δουλειά η οποία θα με βοηθήσει να βρω ένα σπίτι, να κάνω μια οικογένεια κτλ. Να πάω στο εξωτερικό, να βρω την τύχη μου, αν την βρω. Γιατί αυτή τη στιγμή, τι προτείνετε εσείς σε εμάς, τους νέους, τους ανέργους, να κάνουμε? Να παραμείνουμε εδώ? Εγώ, όποιος με ρωτάει, του λέω φύγε. Φύγε και μην πας να δουλέψεις για 500 ευρώ. Δεν το αξίζεις. Προσβάλλει την προσωπικότητά σου, την ηθική σου. Και στο τέλος, η δουλειά, η εργασία δεν είναι ξεφτύλα. Το να δουλεύεις, όμως, συγγνώμη για την έκφραση, να δουλεύεις για 500 ευρώ και να μην μπορείς να ζήσεις, είναι ξεφτύλα. Εσείς τι προτείνετε στους νέους? Πότε θα υπάρχουν δουλειές οι οποίες πραγματικά θα έχουν αξία? Δουλειές οι οποίες, να πω ότι θα γυρίσω εγώ στη χώρα μου και θα ψάξω μία δουλειά, η οποία αυτή η δουλειά μπορεί να μου δώσει να κάνω ένα σπίτι, να κάνω μια οικογένεια κτλ. Πότε θα γίνει αυτό? Γιατί εγώ θα φύγω. Κάποιοι άλλοι θα μείνουν, όλοι να γυρίσουμε κάποια στιγμή θέλουμε. Πείτε μου δηλαδή, πότε θα έρθω εδώ και θα βρω μια δουλειά η οποία θα μου προσφέρει κάτι? Όχι να μου προσφέρει ένα πιάτο φαΐ. Πάω και στα συσίτια, πάω και στην εκκλησία, άμα θέλω. Ένα πιάτο φαΐ θα το βρω. Πάω και στη γιαγιά και παίρνω τη σύνταξη και μου φτιάχνει ένα πρόβλημα του φαΐ. Πότε θα υπάρχουν σοβαρές κινήσεις οι οποίες θα κινηθούν στον τομέα της ανεργίας, μάλιστα, αλλά με σοβαρά ζητήματα? Δώστε το δίπλα. Πάνω σε αυτό, αν είναι... Πάνω σε αυτό, ναι. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Θεοδόσης Εκίζογλου λέγομαι. Πάνω σε αυτό που είπε ο φίλος, έχω να πω ότι αυτό ακριβώς είναι δημιουργία μη αντιστρέψιμων φαινομένων. Δηλαδή, αυτή η πολιτική, οικονομική,
δημιουργεί μια αντιστρέψιμα φαινόμενα. Κόσμος που φεύγει έξω, αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω. Αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι οι νέοι που φύγανε θα φροντίσουν να γυρίσουν πίσω, αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ. Επίσης, άλλα μη αντιστρέψιμα φαινόμενα είναι το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, ένας λαός οδεύει προς. Αφανίζεται ένας λαός, είναι κάτι το οποίο δεν θα αντιστραφεί ποτέ. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής πολιτικής. Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρετε, να μην το ξέρουν η Τρόικα που σας συμβουλεύει. Αυτοί είναι οι ίδιοι που πήγανε στο εξωτερικό, καταστρέψανε χώρες και ήρθαν εδώ πέρα και μας δίνουν συμβουλές. Δηλαδή, και δεν δέχομαι εγώ αυτό το. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ακολουθήσω άλλο δρόμο. Όταν αυτός ο δρόμος είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε φαινόμενα τα οποία είναι καταστροφικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άλλα δύο ερωτήματα. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτά, κύριε Υπουργέ, ναι, γιατί ήταν στο ίδιο κλίμα. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα έχει υποστεί μεγάλη προσαρμογή. Ήδη το θετικό στοιχείο είναι ότι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, ξέρετε, σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα Εργάνη, που μετράει τη ροή απασχόλησης των μισθωτών. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 100.000 η μισθωτή εργασία. Επομένως, υπάρχει ήδη αναστροφή. Ήδη αναστροφή. Το Σεπτέμβριο μόνο γράφτηκαν 63.000 στο σύστημα αυτό. Όχι, όχι. Οι άνεργοι αυξάνονται. Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται, διότι αυξάνει η προσφορά εργασίας. Άτομα που δεν είχαν ποτέ ζητήσει να εργαστούν, ζητάνε τώρα να εργαστούν, γιατί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Αυτό είναι ο λόγος. Προσέξτε, θέσεις εργασίας. Όχι, όχι, αφήστε με, σας μιλώ, σας λέω με στοιχεία. Μπέστε, αν θέλετε, στην ιστοσελίδα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας. Θα δείτε ότι η μισθωτή εργασία έχει αυξηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Πάντως βλέπουμε παντού γύρω μας λουκέτα. Βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν, βιοτεχνίες να κλείνουν. Ναι, ανοίγουν όμως άλλα, Νίκο. Διότι ανοίγουν άλλα, διότι πώς αλλιώς θα γινόταν αυτή η θετική ροή που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Αν δεν ανοίγανε, αν κλείνανε και ανοίγουν. Δεν έχει στοιχεία εποχικότητας. Όχι, όχι, δεν έχει στοιχεία εποχικότητας. Το έχετε μελετήσει αυτό? Μήπως είναι λόγω της καλοκαιρινής περίοδου? Όχι, όχι, μα σας λέω από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Τώρα, δεύτερο, όλες οι προβλέψεις, τουλάχιστον οι περισσότερες, λένε ότι του χρόνου, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 6 χρόνια, θα έχουμε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η ανεργία θα μειωθεί κυρίως. Όχι, όχι, δεν το λέγαμε για το 12. Όχι. Για του χρόνου υπάρχει πρόβλεψη πλέον από όλους πια για θετικό πρόσημο. Πάντως, τώρα, υπάρχει και το ενδεχόμενο κύριο, αυτή να είναι μαύρη εργασία που λόγω των ελέγχων. Δηλώθηκε. Αυτό όμως ο έλεγχος, το μεγάλο πρόσημο, μπήκε το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Αλλά μέχρι και το Σεπτέμβριο, η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβριο μπήκαν 63.000. Εκεί πράγματι ένα μεγάλο μέρος ήταν από το πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο πάλι είχαμε θετική ροή. Μάλιστα. Τώρα, να πω ότι διαφωνώ κάθετα με τον φίλο, με τον κύριο Ζου, πώς είπατε. Εκεί Ζόγλου. Ναι, ο οποίος είναι λίγο, ας το πω έτσι, τη συνοτροπία, θα μου επιτρέψει, του Σταύρου Λιγερού. Εγώ. Στην έκθεσή του στην Βουλή παραδέχτηκε ότι έχουμε 10% μείωση στις γεννήσεις. Ομιλείτε μη ακουόμενος. Ναι, ναι. Η Ελλάδα όντως έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, με την έννοια ότι κάθε ζευγάρι γεννά λιγότερο από δύο παιδιά. Και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε πολύ πλούσιες χώρες. Πάντως η κρίση εδώ επιδείνωσε το πρόβλημα. Συμβαίνει και σε πολύ πλούσιες χώρες. Δεν είναι φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι πολύ φτωχές χώρες γεννάνε πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι κριτήριο. Κύριε Υπουργέ, κριτήριο το τι συνέβαινε πριν την κρίση και τι συμβαίνει τώρα. Η υπογεννητικότητα υπήρχε ακόμα. Έχουμε χειρότερη από ότι. Δεν έχει χειροτερεύσει. Διαβάστε την Καθημερινή πριν από 15 μέρες. Σας πληροφορώ ότι η υπογεννητικότητα είχαμε και τη δεκαετία του 90 και το 2000, έχουμε σοβαρό το πρόβλημα. Το θέμα είναι αν επιδεινώθηκαν. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Αυτό υπάρχουν θεωρίες πώς αντιμετωπίζεται. Έτσι. Ο κ. Γεωργιάδης, στη Βουλή,
Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, ναι. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Ναι, παρακαλώ. Δεν οφείλεται στην οικονομική πολιτική. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν οφείλεται στην οικονομική πολιτική αυτό. Υπογεννητικότητα έχουν και πολύ πλούσιες χώρες, εκεί η Ελβετία. Μην κάνετε παρακαλώ διάλογο, ναι. Γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Παρασύρομαι, Νίκο μου, παρασύρομαι. Ελάτε, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, Μπεχράκης Λεωνίδας λέγομαι. Νομίζω ότι ζείτε σε άλλη χώρα. Με όλο το σεβασμό απέναντί σας. Παρακαλώ ησυχία. Σεβαστείτε το φίλο που μιλά. Με πολύ ευγένεια, νομίζω ότι έχετε αντιστρέψει όλους τους όρους. Όταν μιλάτε για ανάπτυξη, μιλάτε για ανεργία. Δημιουργείτε την ανεργία εσείς. Και θα σας πω ένα βασικό παράδειγμα. Μας έχετε τρελάνει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε η λέξη, με την Κόσκο. Η Κόσκο φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες containers το μήνα στην Ελλάδα. Τι έχουν αυτά τα containers? Φτηνά κινέζικα προϊόντα. Έχετε μετρήσει τη ζημιά που δημιουργείται με αυτή την εισαγωγή όλων αυτών των προϊόντων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα? Το έχετε σκεφτεί ποτέ, το έχετε μελετήσει? Ένας μικροβιοτέχνης που φτιάχνει σαγιονάρες, ας πούμε, που φτιάχνει μανταλάκια. Αυτά όλα έχουν κλείσει. Νομίζω ότι κυνηγάτε τον Έλληνα επιχειρηματία και θέλετε να τον αντικαταστήσετε με έναν ξένο που θα έρθει δεν ξέρω από πού, ίσως από το διάστημα, και θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Σε καμία χώρα του κόσμου, έχω ζήσει 33 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η λύση δεν έρχεται από έξω. Πρέπει να βοηθήσετε τον Έλληνα επιχειρηματία για να σταματήσει αυτή η ανεργία που υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε στον κύριο το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Μπαίνω στον πειρασμό να πω για τα επιμέρους, αλλά θα πω για... Μούτος Θεοφάνης, γιατρός. Αλλά θα πω για τα πιο στρατηγικά. Δεν είναι διαισθητικά εύλογο μια χώρα να βουλιάζει χωρίς να υπάρχει πόλεμος ή σεισμός, ενώ όλοι δουλεύουν, παράγουν και γίνονται πλουσιότεροι, παράγουν αγαθά. Δεν είναι διαισθητικά εύλογο επίσης 15 υπουργοί στη μεταπολίτευση, ο ένας από τον άλλον, να πηγαίνουν και να δανείζονται κάθε χρόνο, όπως δεν θα έκανε κανένας νοικοκύρης και πολλοί νοικοκύριδες δεν έχουν κάνει και δεν έχουν πρόβλημα τέτοιο. Επίσης δεν είναι διαισθητικά εύλογο και δεν θα το περιμέναμε να είναι πραγματικότητα. Εκτός από τους αλήτες, τους Έλληνες, τους τεμπέληδες που βουλιάξανε και είναι χρεοκοπημένοι και χρωστάνε πολλά, το ίδιο να χρωστάνε πολλά και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι και η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλοι τελικά να χρωστάνε πολλά. Και η Σαουδική Αραβία να χρωστάει, που έχει πετρέλαια. Και η Λιβύη, όταν έχασε τον πόλεμο από τους δικούς μας, τους καλούς, όχι τον κακό τον Καντάφη, όταν ανέλαβαν, τις είπαν τα 150 δις που έχεις, δεν τα δεσμεύουμε παόριστον, αλλά θα σου δώσουμε δάνειο 10 δις. Για να φτιάξεις, αυτό πριν από 2 χρόνια, για να φτιάξεις υποδομές σου. Γιατί πρέπει να είναι όλοι δανεισμένοι και αφού είναι όλοι δανεισμένοι, σε ποιον χρωστάνε, σε ποια χώρα χρωστάνε, αφού όλες είναι δανεισμένες? Μας λένε, χρωστάνε στις αγορές. Και βγαίνει ένα καλόπεδο εκεί στη Ζυρίχη, στο Πανεπιστήμιο, ένας μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης και λέει, εγώ βρήκα ποιοι είναι αυτές οι αγορές. Κάθισα και βρήκα 13 εκατομμύρια επιχειρήσεις, έβαλα στον υπολογιστή. Παρότι ήταν θολό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο ένας είχε ένα μερίδιο από τον άλλο, δεν μπορούσε να βρει άκρη. Βρήκε αυτός ότι τελικά 760 ελέγχουν το 80% αυτών των 13 εκατομμυρίων που διαδραστηριοποιούνται, των funds, και αυτοί ανήκουν σε 23 οικογένειες. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις κρατών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών, δεν μπορούν να πούν σε αυτές τις 23 οικογένειες, δεν σας χρωστάμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι αφύσικα αυτά. Και εκεί που αναρωτιόμαστε, έρχεται και ο Κούλογλου πριν από 2-3 χρόνια, βγάζει έναν ωραίο κύριο Αμερικανό και μας λέει ότι εγώ για 40 χρόνια η δουλειά μου ήταν να είμαι στις μυστικές υπηρεσίες, να πηγαίνω στις διάφορες χώρες και να λέω στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, δανείσου από εμάς. Συντομεύστε, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό. Δανείσου από εμάς, γιατί αν δανειστείς θα πάρεις λεφτά για την οικογένειά σου. Αν δεν δανειστείς θα σε καθαρίσουμε, είπε για τον Τορίχος στο Μεξικό, στον Παναμά, για τον Ρόλντος στο Εκουαντόρ, που είπαν όχι και τους καθαρίσανε. Δεν έγιναν αυτά στην εποχή του Κάρλο Μάγνου, ούτε του Περικλή, του Αθηναίου. Γίνανε πριν από 20-30 χρόνια. Δηλαδή στη δικιά μας μεταπολίτευση, όταν χτίζαμε και το δικό μας χρέος και αρχίζουμε να πονηρευόμαστε, πώς γίνεται αυτό το χρέος? Η ερώτησή μου στον Υπουργό, και κλείνω, είναι, κύριε Υπουργέ, με ποιο τρόπο μπορείτε να μας βοηθήσετε αυτό το προσχηματικό χρέος που δεν έχει καν ελεγχθεί λογιστικά, να μην μας οδηγήσει στο να δώσουμε την ιδιωτική μας περιουσία, όπως φαίνεται ότι διώκεται, τη δημόσια περιουσία και την περιουσία των παιδιών μας, το επέδαφος, και κυρίως, 10 δευτερόλεπτα, να μην μας οδηγήσει σε αυτό που φαίνεται να γίνεται, να υπαγορεύονται από άλλες άγνωστες και αόρατες αρχές, όπως είπε η κυρία Μπενάκη, η νομοθεσία, και να μετατρέπεται η αστική δημοκρατία που ξέραμε σε μια οργουελική φασιστική δικτατορία.
Απάντηση και κλείνουμε. Εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Μπεχράκης μου είπε ότι ανήκω σε άλλο κόσμο. Πράγματι ανήκω σε κόσμο διαφορετικό από το δικό του, διότι νομίζει ότι η Costco φέρνει προϊόντα κινέζικα για να πλημμυρίσει την ελληνική αγορά. Η Costco ήρθε και επένδυσε σε ένα λιμάνι στον Πειραιά. Μέχρι τότε ο Πειραιάς ήταν ένα από τα πλέον αντιπαραγωγικά λιμάνια της Μεσογείου. Σήμερα έχει γίνει το πλέον ανταγωνιστικό λιμάνι της Μεσογείου. Η Costco, η Costco διαχειρίζεται το λιμάνι. Δεν φέρνει προϊόντα για να πλημμυρίσει την ελληνική αγορά. Δεν έχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Είναι επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται το λιμάνι. Κάνετε μεγάλο λάθος λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέτε. Απολύτως καμία. Τώρα, αυτό που είπατε, να ενισχύσουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες, ναι. Αλλά να γίνουν εξωστρεφείς. Θέλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, η οποία στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα. Να μπορεί δηλαδή να πουλάει στο εξωτερικό και να υποκαθιστά εισαγωγές. Διότι μέχρι τώρα είχαμε ένα καταναλωτικό πρότυπο, είχαμε δηλαδή μια κατανάλωση, εθνική κατανάλωση που έφτανε το 90% του ΑΕΠ. Ωραία είναι αυτά να τα λέμε, αλλά εδώ υπάρχει πιστωτική ασφυξία. Υψηλή φόρη, πώς βοηθάτε τις επιχειρήσεις. Γίνεται ήδη. Σήμερα, αυτή τη στιγμή. Πώς βοηθάτε τις επιχειρήσεις, με ποιο τρόπο. Αυτή όταν στιγμή, οι τράπεζες δεν δανείζουν, όταν οι φόροι υπερβαίνουν το 50%, Νίκο συνολικά εμείς πέρυσι πληρώσαμε 54% φόρους. Ναι. Παρόλα αυτά. Πώς μας βοηθάτε, μέσα, με ποιο τρόπο. Δανεισμός δεν υπάρχει. Ναι, αλλά πώς μέσα μας βοηθάτε. Στη μεγάλη κρίση. Δηλαδή το ακούω και τρελαίνομαι. Φέτος, αν δεις σήμερα τα στοιχεία των εξαγωγών, φέτος οι εξαγωγές έχουν ανέβει 13% φέτος από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Παράλληλα να κλείνει η Sprinter, να ετοιμάζεται να κλείσει ο Φωκάς, ναι. Βλέπω να φεύγει η Βιοχάλκο. Μην ξεχνάς ότι ο Σουμ Πέτερ. Μην εμφανίζουμε ξαφνικά μια εικόνα που δεν υπάρχει. Μην ξεχνάς ότι ο καπιταλισμός έτσι, έχει και μια δημιουργική καταστροφή μέσα. Υπάρχουν κύκλοι. Επιχειρήσεις κλείνουν μετά από ένα διάστημα όταν χάνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, όταν δεν εξυγχρονίζονται και όταν δεν αναδιαρθρώνονται. Άλλες ανοίγουν. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και λέγεται ο κύκλος μιας επιχείρησης. Ο Σουμπέτερ το έχει ονομάσει δημιουργική καταστροφή και είναι η βάση του καπιταλισμού αυτή. Ναι, πάντως σήμερα εδώ χτίζουμε, δεν πρόκειται γι' αυτό. Σήμερα, όχι, εδώ Νίκο, άφησε να το πω αυτό. Για καταιγίδα λουχέτων τα τελευταία σήμερα τρία χρόνια. Σήμερα χτίζουμε τη νέα Ελλάδα με ένα εξωστρεφές πρότυπο. Έτσι, πάνω στηρίζουμε... Ξεκινάμε από το πρωτογενές. Υπουργέ μου, χτίζετε τη νέα Ελλάδα. Γιατί δεν με εγώ σε άκουσα. Άκουσα τους φίλους από το διαδίκτυο, τους φίλους εδώ. Άκουσε με να χτίζουμε τη νέα Ελλάδα. Να δώσω στον κόσμο την προοπτική που θέλουμε. Την Παρασκευή ο οίκο Standard & Poor's λέει ότι η ελληνική οικονομία θα μείνει σε ύφεση και το 2014, με την ανεργία στο 28,5%, με μείωση στους μισθούς, με μείωση της απασχόλησης, ναι, με αυξήσεις στους φόρους, ναι, με πιστωτική ασφυξία. Ποια νέα Ελλάδα. Η Standard & Poor's ανήκει στο 10% όλων που προβλέπουν και του χρόνου ύφεση. Οι υπόλοιποι 90%, τα πιο πολλά ιδρύματα, δέστε τις υπόλοιπες τράπεζες. Δέστε, γιατί δεν βλέπετε την JP Morgan, γιατί δεν λέτε την έκθεση της Morgan Stanley. Όλοι προβλέπουν θετική ανάπτυξη του χρόνου. Πολύ λίγοι όντως, πολύ λίγοι προβλέπουν ύφεση για του χρόνου, πολύ μικροί όμως. Οι πιο πολλοί. Ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν μοιρασμένες οι προβλέψεις, πηγαίνανε από το μείον 0,5 στο συν 0,5. Τώρα το 90% έχει περάσει από το συν 0,5 μέχρι το συν 1. Έχουν αλλάξει προβλέψεις, Νίκο, για του χρόνου. Και αυτό το λέω με καλή πίστη, δηλαδή δεν προσπαθώ ούτε να κοροϊδέψω ούτε τίποτα. Δέστε τις πιο πολλές προβλέψεις, τι λένε για του χρόνου. Αλλά αυτό που θέλω να πω όμως, για να κλείσω, έτσι, είναι ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια. Μετά από πάρα πολύ καιρό, να κοιτάξουμε το μέλλον. Αφού φύγαμε από τη διακεκαυμένη ζώνη της χρεοκοπίας, κοιτάζουμε την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θα παραχθεί, όπως είπαμε, ένα κομμάτι του από το υπερβάλλον σε σχέση με το στόχο θα μοιραστεί. Δηλαδή, θέλουμε να δώσουμε μία ελπίδα στο χαμηλοσυνταξιούχο ότι μπορεί να ελπίζει να έχει να πάρει κάτι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό πότε θα συμβεί? Από τη στιγμή που έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το οποίο ξεπερνάει το στόχο, στο μνημόνιο έχουμε υπογράψει ότι το 70% του υπερβάλλοντος πλεονάσματος θα μπορεί να διανεμηθεί.
Ναι, φέτος όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό. Γιατί, θα μπορέσει. Από άπαξ και βγάζουμε πρωτογενές πλεόνασμα, βεβαίως θα μπορέσει. Επίσης, να ξέρετε, κάτι που δεν με ρώτησε κανένας και που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κανείς δεν ρώτησε μέχρι τώρα, έτσι, γιατί ενώ έχουν πέσει οι μισθοί, οι τιμές πέφτουν μόλις τώρα. Γιατί η Ελλάδα έχει έλλειψη ανταγωνισμού. Και αυτό κάνουμε. Οι τιμές... Δεν φταίει. Όχι. Αντί να με ρωτήσετε... Όχι, αφήστε με. Σας παρακάλεσα από την πρώτη στιγμή. Εγώ σας άκουσα. Να μην μιλούμε αυτό, λοιπόν, όλοι μαζί. Εγώ θέλω να καταλήξω και να εδώ. Μην μιλούμε χωρίς μικρόφωνο. Δεν έχει εφευρεθεί τηλεόραση που μιλάς χωρίς μικρόφωνο. Ακόμη. Στην Ελλάδα... Παρακαλώ. Στην Ελλάδα ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι η έλλειψη ανταγωνισμού, τα πολύ μεγάλα εμπόδια που πράγματι είπατε υπάρχουν στην επιχειρηματικότητα. Αυτό κάνουμε τώρα. Εμείς, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται να περάσει μια νομοθεσία που θα άρει μια σειρά σημαντικών εμποδίων, τα οποία εμποδίζουν τις τιμές να πέσουν. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ στην Ιρλανδία με το μόλις μπήκε ύφεση οι τιμές πέσανε 6%. Στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια ύφεσης αρχίζουν και πέφτουν μόλις τώρα. Λοιπόν, πείτε δες, παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Γιατί να ξελαργιάζομαι, για ποιο λόγο. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν μπορώ να επιχειρήσω. Ποιος εμποδίζει. Ποιος εμποδίζει. Μα όχι, ποιος εμποδίζει. Κάνεις λάθος. Στο μυαλό σου είναι αυτά όλα. Κάθε μέρα βγαίνουν νέες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει τις άδειες. Δέστε, πάρτε και διαβάστε του ΟΣΑ. Περίμενε, κάτσε, σε άκουσα. Ήμουνα το Σεπτέμβριο σε έκθεση διεθνή στην Ολλανδία με προϊόν καινοτόμο εξαγωγικό. Και πήγα στην τράπεζά μου να πάρω δάνειο, ναι, με ακίνητο 180.000 προσημείωση, 30.000. Μην μου λες περιπτώσεις. Δεν έχει περιπτώσεις. Του Φεβρουαρίου. Πήγαμε να συζητήσουμε θεσμικά στην τράπεζα συστημική και η τράπεζα μας είπε ότι κύριε, εμείς χρηματοδοτούμε όποιον έχει λεφτά ήδη. Λοιπόν, θα διαβάσεις στον ΟΣΑ, σε παραπέμπω, έτσι. Θα σε παραπέμπω στο report του περασμένου Φεβρουαρίου που λέγεται Going for Growth. Εκεί θα δεις μέσα ότι η Ελλάδα της κρίσης από το 9 μέχρι σήμερα είναι πρώτη σε μεταρρυθμίσεις. Είναι πρώτη στην αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δες το και έλα και πες μου. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο. Ένα λεπτό. Θέλω να μου πείτε μονολεκτικά αν είστε θειασότης της σχολής του Σικάγου, πρώτον, και δεύτερον, μισό λεπτάκι ένα απόσπασμα τη Real News του κ. Χατζηνικολάου. Σκότωσα το αγέννητο παιδί μου. Ακούστε το πολύ προσεκτικά όλοι. Με λένε Δημήτρη. Είμαι 38 χρονών. Με τη γυναίκα μου εργαζόμασταν σε γνωστό εμπορικό κέντρο του Πειραιά. Το όνειρό μας μετά από 3 χρόνια γάμου ήταν να αποκτήσουμε ένα παιδί. Το Μάρτιο ο σύζυγός μου έμεινε έγκυος. Ένα μήνα αργότερα η επιχείρηση που δουλεύουμε έκλεισε. Μείναμε και οι δύο άνεργοι σε μία νύχτα. Τρομάξαμε. Μετρήσαμε τις δυνάμεις μας. Διαπιστώσαμε με φρίκι ότι δεν θα μπορούσαμε καν να θρέψουμε το παιδί που θα φέρναμε στον κόσμο. Και πήραμε την απελπισμένη απόφαση. Έκτρωση. Δεν ζητάω εκδίκηση από τους πολιτικούς για το έγκλημα που με ανάγκασαν να κάνω, αλλά μια απάντηση για τα όνειρα που μας έκαψαν. Ξέρω ότι αυτό που έκανα δεν είναι η λύση. Και δεν προτρέπω κανένα να κάνει το ίδιο. Από εδώ και πέρα, η γυναίκα μου και εγώ θα ζούμε με τη μαρτυρική ενοχή ότι σκοτώσαμε το παιδί μας. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με τέτοιο βάρος μέσα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απαντήσω. Μία φράση και κλείνουμε. Ναι. Όχι απλώς δεν ανήκω στη σχολή του Σικάγο. Πιστεύω ότι είναι μια σχολή που έχει επιφέρει πολύ μεγάλα πλήγματα όπου εφαρμόστηκαν τα συμπεράσματά της. Ως οικονομολόγος είμαι κενσιανός. Και η παιδεία μου, η αγγλοσαξονική, έχει βοηθήσει πολύ, πολύ σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά, Νίκο, την ιστορία του Δημήτρη που ήταν στη Real News, επίτρεψέ μου να μην τη σχολιάσω καν. Τη θεωρώ αστεία, λυπάμαι που το λέω. Αν πραγματικά έγινε αυτό, αυτός ο κύριος είναι άξιος της τύχης του, αν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά πίστεψέ με, δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί το λες αυτό, Υπουργέ? Δεν είναι δυνατόν να σκοτώσει κάποιος το παιδί του, έκτρωση, από αυτό το λόγο. Έκανε έκτρωση.
Είναι αληθινή η ιστορία. Δεν το πιστεύω. Είναι απόλυτα αληθινή η ιστορία. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Μίλησε με τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Δεν είναι κάποιος που αν το έκανε, λυπάμαι πραγματικά. Αν το έκανε, λυπάμαι πραγματικά. Έχουμε πολλά τέτοια, πολλές τέτοιες κινήσεις απελπισίας όμως. Οι αυτοκτονίες τι είναι. Δεν είναι το ίδιο. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Η αυτοκτονία είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ναι. Όντως. Και είχαμε πολλές αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που νομίζω θέλω να πω... ότι προκύπτει και από αυτή την εκπομπή με πολύ έντονο τρόπο ότι ο άνθρωπος πρέπει να μπει στο κέντρο της πολιτικής ξανά. Και ότι μέχρι στιγμής οι δανειστές μας σωθούν να κοιτάζουμε πρώτα τους αριθμούς και μετά τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τη σημερινή μας κουβέντα. Θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω. Εγώ κέρδισα πάρα πολλά από τη σημερινή κουβέντα. Πραγματικά άκουσα πολύ ειλικρινείς ερωτήσεις. Προσπάθησα να δώσω τα στοιχεία της πολιτικής μας. Θέλω όμως να πω κάτι. Ότι παρατηρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας το πω έτσι, μία έλλειψη κατανόησης μιας σκληρής πραγματικότητας. Αυτό που ζήτησα, αυτό που ζητώ από τη Βουλή, όχι μόνο από εδώ, πείτε μου τι εναλλακτική λύση υπάρχει. Κανείς δεν μου έχει πει ποια είναι η λύση. Εμείς έχουμε μία συνεκτική πολιτική, προσπάθησα να την αναπτύξω σήμερα όσο καλύτερα μπορούσα και έμεινα εδώ πέρα 4 ώρες περίπου και με χαρά μου να το ξανακάνω. Αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν μου έχει πει ποια είναι η εναλλακτική λύση αυτού που κάνουμε τώρα. Αυτού που κάνουμε τώρα μας οδηγεί στην έξοδο. Φαίνεται. Στην έξοδο από την κρίση. Το παραδέχονται όλοι. Μακάρι να μπορούσα να σας πείσω, ελπίζω να έπεισα ένα μικρό ποσοστό από εσάς απόψε, ότι βγαίνουμε από την κρίση. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι βγαίνουμε από την κρίση. Και του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε εδώ και να το δούμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την πολιτική γενναιότητα να είστε εδώ σήμερα και να απαντήσετε σε όλους τους φίλους που ήταν παρόντες. Δεν το λέω υποκριτικά, το λέω γιατί το πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή, όπως είναι διαμορφωμένη, θέλει κανείς να έχει άντερα, που λένε στο χωριό μου, για να είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Την ανάκριση των πολιτών την επόμενη Δευτέρα θα υποστεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Καλή σας νύχτα.